Public School. Πάμε να δούμε μαζί την άσκηση 4 που στο βιβλίο μας βρίσκεται στη σελίδα 21. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να συμπληρώσουμε τα κενά των παρακάτω προτάσεων. Α. Πλησίον της πόλης, ιερών το πάλε ίν. Πρέπει λοιπόν τη λέξη που έχουμε στη παρένθεση να τη βάλουμε στην κατάλληλη πτώση αφού πρόκειται για ουσιαστικό. Και όπως καταλαβαίνουμε από την κατάληξη, ουσιαστικό της τρίτης κλίσης. Προσέχουμε πολύ σε αυτές τις ασκήσεις το άρθρο μας, εάν υπάρχει στην πρόταση. Εδώ έχουμε το άρθρο της, άρα έχουμε γενική ενικού. Της πόλεως, λοιπόν. Σύμφωνα με την τρίτη κλίση. Πλησίων της πόλεως, δηλαδή κοντά στην πόλη, ιερών το πάλε ίν. Παλαιότερα υπήρχε ιερό. Πάμε στο Β. Άμα τη ημέρα με την ανατολή του ήλιου εσήμινεν έδωσε παράγγελμα ο σαλπιγκτής τι και έχουμε τη λέξη σαλπιγκς. Όπως έχουμε μάθει είναι ουσιαστικό της τρίτης κλίσης. Μας δίνει και την πρόθεση τι, δηλαδή δοτική ενικού, που σημαίνει ότι θα έχουμε τη λεξούλα τι σάλπιγγι. Δηλαδή, άμα τη ημέρα με την ανατολή του ήλιου, εσήμινεν έδωσε παράγγελμα ο σαλπιγκτής τη σάλπιγγι με τη σάλπιγγα. Συνεχίζουμε στο γάμα. Η Έλλην εμάχοντο γενναίος υπέρ της σωτηρίας της πατρίς. Προσέχουμε να βάλουμε στην κατάλληλη πτώση τις λέξεις που έχουμε στην παρένθεση. Έλλην. Βλέπουμε ότι έχουμε το άρθρο «η». Ο Έλλην είναι ουσιαστικό της τρίτης κλίσης. Άρα σύμφωνα με την τρίτη κλίση «η Έλληνες». Εμάχοντο γενναίος υπέρ της σωτηρίας της, όπως ξέρουμε και έχουμε μάθει, πατρίδος, γενική ενικού και το καταλαβαίνουμε από το άρθρο. Άρα, οι Έλληνες εμάχοντο γενναίος υπέρ της σωτηρίας της πατρίδος, οι Έλληνες μάχονταν γενναία υπέρ της σωτηρίας της πατρίδας. Συνεχίζουμε στο Δέλτα. Οι Λάκων απέπεμψαν τον ηγεμόν δώρα δόντες, δηλαδή αφού του έδωσαν δώρα. Έχουμε το ουσιαστικό λάκων, θέλουμε ονομαστική πληθυντικού και το καταλαβαίνουμε από το άρθρο. Άρα ο λάκων, τρίτη κλίση ή λάκωνες. Οι λάκωνες λοιπόν απέπεμψαν τον ο ηγεμόν, ουσιαστικό της τρίτης κλίσης. Από το άρθρο καταλαβαίνουμε ότι έχουμε αιτιατική ενικού, άρα τον ηγεμόνα. Που σημαίνει ότι οι λάκωνες έδιωξαν τον ηγεμόνα αφού του έδωσαν δώρα. Έστειλαν τον ηγεμόνα αφού του έδωσαν δώρα. Συνεχίζουμε στην τελευταία πρότασή μας. Αλκιβιάδης, ο Κήρυξ έπεμψεν ερούντα για να πει ταύτα της συμμάχης. Δηλαδή, έχουμε το ουσιαστικό ο Κήρυξ, τρίτη κλίση, Αλκιβιάδης τον Κήρυκα. Εδώ είναι λίγο πιο δύσκολο να καταλάβουμε τι πτώση θα βάλουμε, όμως κάνοντας σύνταξη της πρότασης καταλαβαίνουμε ότι τον Κήρυκα είναι το αντικείμενο του ρήματος έπεμψεν, άρα θα το βάλουμε σε πτώση αιτιατική. Επομένως, Αλκιβιάδης τον Κήρυκα έπεμψεν ερούντα ταύτα της συμμάχης, ο Αλκιβιάδης έστειλε τον Κήρυκα ερούντα για να πει ταύτα της συμμάχης, αυτά στους συμμάχους. Ευχαριστούμε πολύ.